Αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων, πολιτικών επιστημών, κτηνιατρικής, ψυχολογίας, παιδαγωγικού, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, μηχανικών και τεφά. Σήμερα, μετά από 5,5 χρόνια καθυστερήσεων με ευθύνη τόσο της σημερινής όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης, θα δημοσιευτεί η απόφαση για τη δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι δεν ξεχνάμε. Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει Χρυσή Αυγή, γιατί γνωρίζουμε τι σημαίνει φασισμός. Σημαίνει μίσος για το διαφορετικό, ξενοφοβία, ρατσισμός, συντήρηση των πιο σκοταδιστικών απόψεων που έχει γεννήσει η ανθρωπότητα. Σημαίνει επιθέσεις σε μετανάστες, εργαζόμενους, όπως οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, δολοφονίες όπως του Παύλου Φίσα και του Σαγζάτ Λουκμάν. Σημαίνει όμως και ολόπλευρη στήριξη των αφεντικών στα σχέδιά τους, όπως άλλωστε έκαναν με την οργάνωση δουλεμπορικού γραφείου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, για να βρίσκουν οι εφοπλιστές φθηνό εργατικό δυναμικό, όπως έγινε και με την προσπάθεια καταστολής των δίκαιων απεργιακών κινητοποιήσεων για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στην Κόσκο, όπως κάνουν σε κάθε χώρο δουλειάς, αφού είναι τα μάτια και τα αυτιά της εργοδοσίας. Είναι οι ίδιοι που δεν βγάζουν τσιμουδιά για τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, αλλά σπέρνουν το μίσος για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Οι χρυσαυγίτες είναι εγκληματίες γιατί είναι ναζί. Τους απομονώνουμε δυναμώνοντας τον αγώνα για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα για όλους. Στέλνουμε μήνυμα ότι αυτοί και η εγκληματική τους ιδεολογία δεν θα βρουν χώρο στις σχολές μας, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους ψυχαγωγίας της νεολαίας. Στον καθηγητό χαιρετίζουμε τους μαθητές μας, τα παιδιά μας που αντιστάθηκαν με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο και είναι εδώ. Αποτελούν μικρές μειονότητες αυτοί που είναι κόντρα στα δίκαια αιτήματά τους. Στραπατσάρισαν την εικόνα του Υπουργείου και της κυβέρνησης ότι είναι όλα καλά. Και όπως λένε οι μαθητές μας, φάγανε ήττα. Οργανώθηκαν και οργανώνονται για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα. Οι κοινοποιήσεις δεν είναι για να χάνουν μάθημα. Είμαστε εδώ, είναι εδώ για να καταδικάσουν τη δολοφονική επίθεση τη Χρυσή Αυγή και να απαιτήσουν με όλο το λαό οι ναζί στη φυλακή. Είναι δολοφόνοι επειδή είναι ναζί. Συνεχίζουμε με πολύμορφες δράσεις. Συμμετέχουμε σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα στο μνημείο Λαμπράκη. Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο 13 Δεκάτου και οργανώνουμε με δράσεις την απεργιακή κινητοποίηση στις 15 Δεκάτου. Συνεχίζουμε δυναμικά, είμαστε μαζί σας. Είμαστε νικητές γιατί αναγκάσαμε τον Υπουργείο και την κυβέρνηση να μας ακούσουν. Γιατί αποδείξαμε στην πράξη ότι είμαστε ενωμένοι και ότι μας φοβούνται. Τώρα πια όλη η κοινωνία ξέρει ότι θέλουμε ανοιχτά σχολεία αλλά με ασφάλεια. Αποδείξαμε ότι όταν είμαστε ενωμένοι δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Δεν περνάνε σε εμάς οι απειλές των διευθυντών και των εισαγγελέων. Δεν περνάνε οι τραμπουκισμοί δίθεν αγανακτισμένων γονιών που έβαλε η κυβέρνηση να βρίζουν και να χτυπάνε μαθητές. Δεν περνάνε οι απειλές Κεραμέως ότι θα μας βάλει απουσίες, κακή διαγωγή, να κάνουμε μάθημα Σάββατο και Κυριακές. Δεν σας νοιάζουν οι απουσίες στο μάθημα, αλλά σας νοιάζουν οι παρουσίες στον αγώνα. Εμείς όμως μπορούμε να σας βάλουμε απουσίες. Μία για τα περίπου 20.000 κενά εκπαιδευτικών. Δεύτερη για τα περίπου 9.000 καθαρίστρες σε 12.000 σχολεία. Δηλαδή ούτε μία ανασχολείο. Τρίτη για τα βιβλία δικοτήτων που μάλλον δεν τα φέρει ο Βασίλης. Και ακόμα μία για την έλλειψη κτηρίων και υποδομών. Και ακόμα μία και άλλη μία. Τελικά η κυβέρνηση θα μείνει από απουσίες. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε συμπαράσταση από όλους, όλες. Θέλουμε δίπλα μας τους καθηγητές μας, τους γονείς μας και τους φοιτητές. Χαιρόμαστε με τους εκατοντάδες καθηγητές σε όλη τη χώρα. Θέλουμε δίπλα όλο το λαό γιατί η μόρφωση των μαθητών είναι υπόθεση όλων και επειδή σήμερα δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα, οι μαθητές είμαστε εδώ. Γιατί σήμερα ολοκληρώνεται μετά από 7 χρόνια καθυστερήσεων και με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων η δίκη της Χρυσής Αυγής. Γιατί εμείς σήμερα ήρθαμε να πούμε οι ναζί στη φυλακή. Γιατί ξέρουμε τι θα πει φασίστες να υπάρχουν στα σχολεία μας. Είναι αυτοί που προσπαθούν να εμποδίσουν τον αγώνα και σπέρνουν το μίσος και τον ρατσισμό. Γι' αυτό φωνάζουμε έξω οι φασίστες από τα σχολεία.